αύριο 3 Μαρτίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 11, μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, 9-1 το μεσημέρι, στο χώρο του Συλλόγου, μία προσπάθεια πραγματικά που πρέπει να στηριχθεί. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μας παρακολουθούν και στην Αθήνα και φοιτητές της Αθήνας, κριτική βέβαια, αλλά και Κρήτες οι οποίοι βρίσκονται, δραστηριοποιούνται και μένουν μόνιμα στην Αττική. Πάμε να βοηθήσουμε και πάμε να στηρίξουμε. Και γι' αυτό το λόγο πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Πάρη του Σιγανάκη, τον Ταμεία της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής. Την καλησπέρα μας, Πάρη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα γίνει αύριο η ημοδοσία, σωστά? Για δώσε μας κάποιες λεπτομέρειες και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει. Λοιπόν, αύριο 9 με 1 διοργανώνεται η καθιερωμένη ομοδοσία της ΦΕΚΑ, της Φοιτητικής Ένωσης. Κάθε χρόνο κάνουμε την ομοδοσία, αλλά φέτος αποφασίσαμε λόγω του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη να αφιερώσουμε εκεί πέρα όλο το αίμα που θα μαζευτεί σε πληγέντες ανθρώπους και σε οικογένειες που το χρειάζονται. Λίγο να μας πεις τι επικρατεί στις τάξεις της Ένωσης, εκεί της δικής σας. Αυτά τα 2-24 ώρα μετά την τραγωδία, είστε νέα παιδιά. Πολλοί από εσάς το γνωρίζω, ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη πάνω, ίσως έχετε χρησιμοποιήσει και το τρένο. Για να μας μεταφέρεις λίγο, Πάρη, το κλίμα. Το κλίμα είναι πραγματικά λυπηρό, καθώς θα μπορούσαν να ήταν αρκετοί φίλοι μας από εκεί. Γνωρίζουμε μερικά παιδιά που ίσως βασικά βρισκόνταν μέσα στο τρένο, αλλά ευτυχώς ήταν στα τελευταία βαγόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα. Όλα τα παιδιά ήταν φοιτητές, όλα τα παιδιά ήταν εν δυνάμει φίλοι μας. Γι' αυτό όντως πραγματικά συμπονούμε την κατάσταση και πραγματικά είναι ένα συμβάν που μας έχει βάλει σε μεγάλη λύπη τα τελευταία 24 ώρα, καθώς πραγματικά καταλαβαίνουμε τον πόνο των οικογενειών αυτών. Μάλιστα. Πάμε λίγο να ξαναπούμε το σημείο που θα πραγματοποιηθεί αύριο η αιμοδοσία. Όσοι δεν μας άκουσαν πριν από λίγο, ξεκινήσαμε μία συζήτηση προκειμένου να αναφερθούμε σε εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνουν εκεί οι κριτικοί φοιτητές, οι Κρήτες φοιτητές της Αττικής. Πάρη, για πες μας, σε ποιο σημείο είναι ο σύλλογος? Στο στέκι του συλλόγου μας θα γίνει η αιμοδοσία, στα Ηλίσια, στην Παπαδιαμαντοπούλου 33. Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για όλους, για όλο το κοινό. Όποιος θέλει πραγματικά μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Αρκετοί φοιτητές όπως κάθε χρόνο θα δωρήσουν το αίμα τους. Ο καθένας όμως μπορεί να κάνει και ένα κομμάτι βοήθειας και για εμάς. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας, Πάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.